και τιμής και χαράς δρόμου. Είναι μέρες ιστορικές που έχουν να κάνουν με την αθλητική ιστορία του τόπου μας. Ο Αντρικός, το ιστορικό σωματείο της πόλης μας, μετά από 33 χρόνια, ξαναανέβηκε στην πρώτη εθνική κατηγορία. Και αυτό μας γεμίζει χαρά, συγκίνηση και τιμή. Και νομίζω ότι δίκαια και η κοινωνία και οι φύλαθλοι και εμείς όλοι πανηγυρίζουν αυτό το διάστημα, γιατί σε μια περίοδο όπου υπάρχει αυτή η γκρίζα πραγματικότητα και η μιζέρια, οι αλληλώτες ήταν χαρά. Και αυτό το οφείλουν σε αυτή την ιστορική ομάδα, στον Πανετολικό. Γι' αυτό ακριβώς εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να τιμήσουμε την ομάδα, να τιμήσουμε τον Πανετολικό μας, εκφράζοντας, πιστεύω, το σύνολο της αλληλώτικης κοινωνίας, η οποία χάρηκε ως οτιδήποτε άλλο αυτή τη μεγάλη επιτυχία. Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, είχα την τύχη από μικρός να παρακολουθώ τον Πανετολικό, γιατί έμενα δίπλα στο γήπεδο. Και γνώρισα πολλές χαρές, πολλές γύπτιες, συγκινήσεις, σαν μικρά παιδιά τότε, μεγάλους ποδοσφαιριστές. Γνώρισα δηλαδή όλη την ιστορία του Πανετολικού, και τις καλές στιγμές και τις κακές στιγμές. Και μπορώ να πω ότι αυτή η ομάδα είναι αντάξια όλων εκείνων των ιστορικών παιχτών που δόξασαν τον Πανετολικό και δόξασαν και την πόλη μας σε όλη την Ελλάδα. Γιατί πέτυχε αυτό που πέτυχαν και αυτοί κάποτε. Να κάνουν γνωστή την ομάδα και το Αγρίνιο σε όλη την Ελλάδα. Άρα λοιπόν, τους τιμούμε δίκαια, τους τιμά η πόλη δίκαια. Μας κάνετε υπερήφανους που μας στείλατε στους δρόμους να πανηγυρίσουμε, μας επιτρέψατε να βάζουμε στα κινητά μας το πασπόρτο του Πανατολικού ή καμιάς άλλης ομάδος, που μας στείλατε να φωνάζουμε σε όλα τα γήπεδα της Ελλάδος το σύνθημα του Πανατολικού, και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ που τελικά δικαιωθήκαμε μετά από τόσα χρόνια προσμονής. Ήμουν 12 χρονών στην προηγούμενη άνοιγμα. Και όταν έγινε αυτό, στα μάτια ενός παιδιού 12 χρονών, ο Πανετολικός φάνταζε η καλύτερη ομάδα του κόσμου. Προχθές στο γήπεδο, όταν πετύχαμε την πρόσφατη άνοδο, ένα άλλο παιδί 12 χρονών έβλεπε τον Πανετολικό σαν την καλύτερη ομάδα του κόσμου. Ήταν ο γιος μου. Όντως λοιπόν 33 χρόνια ήταν αρκετά και ίσως καταλαβαίνουμε από αυτή τη διαδοχή πόσο πολλά ήταν 33 χρόνια από μία γενιά σε άλλη. Όμως ο Πανετολικός το άξιζε, δίκαια ανέβηκε και μάλιστα όπως είπε και ο κύριος Δήμαρχος πολύ σωστά, χωρίς προστάτες. Όμως χωρίς προστάτες γενικώς είναι και η πόλη. Η πόλη αυτή στηρίχθηκε σε μεγάλους και μικρότερους ευεργέτες. Και ένας από αυτούς θα τολμήσω να πω και ο κύριος Κοστούλας. Κατά την προσωπική μου γνώμη, ο πρώτος συντελεστής ήταν η δύναμη του λαού του Πανετολικού, που αργόκιστα, μέσα και έξω από το Αγρίνιο, ακολουθώντας την ομάδα σε δύσκολες καιρικές συνθήκες, σε καλές καιρικές συνθήκες, ήταν δίπλα στα παλικάρια αυτά και στο και στη δίκη του Πανετολικού. Ένας άλλος συντελεστής ήταν οι φυσικοί και πραγματικοί πρωταγωνιστές που ήταν οι ποδοσφαιριστές και το τεχνικό team. Και ο Γιάννης Νταλακούρας και ο Μάριος Σεντελές και όλο το team. Και ο φίλος μου Θόδωρος ο Μουλαράς και ο Κώστας είμαστε. Ένας άλλος συντελεστής ήταν η διοίκηση. Γιατί και κατηγορήθηκε, αλλά αγώγιστα υπέμενε το Σταυρό του Μαρτυρίου και όταν λέω κατηγορήθηκε ήμουν παρόν σε πάρα πολλές άτυχες στιγμές του Πανετολικού μας που αν έχανε ένα γκολ εγώ έφταιγε η διοίκηση. Αυτή η διοίκηση είχε θυσιαστική και πραγματική προσφορά στο Πανετολικό και είχε ένα πρόεδρο όχι μόνο χρηματοδότη. Αυτό κρατήστε. Ο Φώτης ο Κοστούλας δεν είναι μόνο χρηματοδότης του Πανετολικού, είναι κάτι καλό παραπάνω. Είναι αγρινιώτης με πραγματική αγάπη για τον τόπο του. Και κατά την προσωπική μου γνώμη, όταν ένα σπίτι έχει υποδομή και στόχους, πάντα πετυχαίνει. Είμαι και εγώ πολύ ευχαριστημένος και πολύ συγκινημένος στις τελευταίες μέρες. Το
το ξέρουν και κάτι παίκτες το ξέρουν ιδιαίτερα και με κοιτάζουν περίεργα. Όπως θα λέστε τώρα. Ήθελα να πω, πέρα από αυτά τα οποία υπόθηκαν για μένα και με έχουν βάλει μπροστά και με τιμούν και μου λένε ότι χάρη σε μένα και χάρη στον πόντο που σου λέω. Εγώ θέλω για άλλη μια φορά, και το λέω και σε δημοσιογράφους που με ρωτάνε και το λέω και σε όλο τον κόσμο που με ρωτάει, να ξαναβάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Αυτό που έγινε τα τελευταία χρόνια, ας πούμε τα 6 τελευταία χρόνια ή τουλάχιστον τα 2-3 τελευταία χρόνια που είχαμε και την ηλικία, δεν οφείλεται μόνο στο φόρο του Κουστούλα και όχι μόνο. Οφείλεται κατά κύριο λόγο σε αυτούς που πραγματικά δούλεψαν για να φτάσουμε εδώ. Μπορεί εγώ να φαίνομαι μπροστά σαν πρόεδρος και έτσι θα πρέπει να είναι η αρχή που με πάει, αλλά αυτοί που δούλεψαν και τους ευχαριστώ έναν-έναν τώρα είναι πρώτα απ' όλα οι παίκτες μας. Ήταν μια ομάδα φέτος. Το είχα δει στην πρώτη προπόνηση που ήμουν στο Καρπενήσι πάνω όταν ανέβηκε και τους είδα. Μαζευτήκαμε στην αίθουσα μετά. Είχα δει μια προπόνηση μόνο. Βέβαια ήξερα και τον ποιόν πολλών από αυτών, αλλά είχαν έρθει και καινούργιοι. Εκεί τους είπα, θυμηθείτε με, είστε το καλύτερη ομάδα και μας αξίζει να βγούμε, να ανέβουμε και να βγούμε και πρώτοι. Οι παίκτες το θυμούνται. Θυμάμαι τότε ότι με κοιτούσαν όλοι έτσι και λέγανε τι μας λέει τώρα αυτός. Θυμάστε. Και σας είπα, είστε η καλύτερη ομάδα και αυτό το πρωτάθλημα είναι δικό μας. Ό,τι και να κάνετε, το ξέρω γιατί σας έβλεπα μέσα στο γήπεδο, έβλεπα μέσα στα μάτια σας, ήξερα πως τους πιο πολλούς από εσάς πως λειτουργείτε και ήξερα ότι το έχετε μέσα σας αυτό το πράγμα. Επιθυμία κάποιων ανθρώπων να προσφέρουν στον τόπο τους. Και θέλω να αναφερθώ σε αυτούς, πρώτα στον Σωκράτη τον Τζιάρα, που άφησε τις δουλειές του σε μια δύσκολη εποχή και ήρθε να στηρίξει μια προσπάθεια που κάνανε και άλλοι αθλητές και που την αφήσανε πολύ γρήγορα. Παρέμεινε μόνος του και συνέχισε και αναζητούσε λύσεις και βρήκε την καλύτερη. Και βέβαια στην προσπάθεια του Φώτη, που εμείς την ξέρουμε πολύ καλά, και αν υπάρχει μια επιτυχία που ο Φώτης τη μοιράζει απλόχερα, να ξέρουμε πολύ καλά ότι οφείλεται κυρίως σε αυτό. Και ό,τι έχει πετύχει αυτή η ομάδα, δεν το έχει πετύχει με τα χρήματα του Φώτη, το έχει πετύχει με πολλά άλλα προσόντα που έχει ο Φώτης ο Κοστούλας. Θέλω να σας πω ότι είμαι στον χώρο αρκετά χρόνια, έχω περάσει από πάρα πολλές ομάδες, αλλά ειλικρινά αυτό που ζω αυτές τις μέρες, αυτή εδώ την ομάδα, είναι πρωτόγνωρο για μένα. Είναι πραγματικά ευτυχία και τιμή για τον προπονητή, για παίκτη, να δουλεύει σε αυτή την ομάδα, με αυτή τη διοίκηση και με αυτή την οργάνωση που έχει. Και πιστεύω ότι αυτό εδώ το πλακέτα, πολύ λίγο ανήκει σε μένα, περισσότερο ανήκει στα παιδιά που πραγματικά δώσαν το καλύτερο τους. Είναι ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και στον καθένα πραγματικά ξεχωριστά. Δεν σας το κρύβω ότι από τη στιγμή που ο κύριος Κοστούλας μου είπε ότι Γιάννη πρέπει να ξεκινήσουμε αυτή την προσπάθεια ο Πανετολικός να πάει στην Άλφα Εθνική, ένα από τα όνειρα τα οποία έκανα κύριε Δήμαρχε, ήταν ότι κάποια στιγμή η οικογένεια του Πανετολικού, οι παίκτες, η διοίκηση και όλοι οι άνθρωποι που ήμασταν εκεί θα βρισκόμασταν κάποια στιγμή σε αυτή την αίθουσα για να τιμήσει την ομάδα του Πανετολικού ο Δήμος του Αγρινίου, γιατί γνωρίζω πολύ καλά τι σημαίνει ο Πανετολικός για όλες τις οικογένειες που ζουν στο Αγρίνιο αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Ετωλαγκαρδανίας. Γυρίστε προς τα δόλυμα. Εδώ λίγο. Λίγο, Γιάννη. Ευχαριστώ.
ευχαριστώ λίγο. Για να μην βραστείτε δίπλα και να δώσω και εσάς. Σάντι, γυρίστε λίγο εκεί, μην έλεγε. Thank you.